Ξεκινάμε με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος θέλει το λόγο να μιλήσει επί προσωπικού. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Δεν τα ακούγεστε. Μικρόφωνο. Τον ήχο να ανοίξει, τον ήχο. Μήπως... Τον ήχο να ανοίξει. Τώρα πάμε να δούμε. Τον ήχο. Καλησπέρα σε όλους. Κυκλοφορούν κάποιοι ότι είμαι πολύ άρρωστος. Έχω περάσει εγκεφαλικό, έχω περάσει ισχυμικό, έχω άνοια, έχω κατάθλιψη. Δεν έχω περάσει τίποτα. Εγώ μια δυσκολία τα αυτιά μου, ακούω τα λόγια μου και μπερδεύομαι. Είναι τεχνικό πρόβλημα, μου λένε οι γιατροί. Μην ελπίζετε. Λοιπόν, δεύτερο, για την κακοκαιρία. Εμείς εδώ, χωρίς θόρυβο, οργανώσαμε την κάθε μέρα με εργασίες που καθημερινά μικραίνουν το πρόβλημα. Τη Δευτέρα, πολύ αλάτι σε πολλές περιοχές. Την Τρίτη, η πρώτη προτεραιότητα να ανοίξουν οι κεντρικοί δρόμοι. Το απόγευμα της Τρίτης ήταν ανοιχτοί όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης μας. Συγχρόνως, την ίδια μέρα, συνεργεία από τη Γεωπονική κλάδεψαν τα επικίνδυνα κλαδιά να προετοιμάσουν τις εργασίες των συνεργείων της ΔΕΗ. Οι βλάβες τέλειωσαν τις 9 το βράδυ της Τρίτης, εκτός από δύο σημεία, Αγνώστων Μαρτύρων και Μοιραχθής. Την Τετάρτη το μεσημέρι τέλειωσαν όλα. Ασχολήθηκα προσωπικά με το θέμα της ΔΕΗ. Αμέτρητα τηλέφωνα με τον κύριο Αναγνώστου. Μας βοήθησε πολύ και να το ευχαριστήσω δημόσια. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Περκρή και στον κύριο Κουπά. Λοιπόν, να μιλήσουν για την κακοκαιρία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι θα κάνω στο Κονιδάρη να μιλήσουμε τι θα κάνουμε για τον Πανιόνι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Έχει...